Μιχάλης Καλτέζας, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, αυτή είναι η Ελλάς. Κούμης Κανελοπούλου, Μιχάλης Καλτέζας, Αλέξης Γρηγορόπουλος, αυτή είναι η Ελλάς. Εδώ και τόσα χρόνια, η ίδια ιστορία, κούλες, πόλεμοι, τρομοκρατία. Εδώ και τόσα χρόνια, η ίδια ιστορία, κούλες, πόλεμοι, τρομοκρατία. Το φυτίλι στη βραδιβλεχή βόμβα που έκυγε υπόκοφα στην ελληνική νεολαία άναψε η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβρη του 2008, γεγονός που έβγαλε μαθητές και φοιτητές στον δρόμο διεκδικώντας το δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή. Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από τη δολοφονία του άτυχου μαθητή από τη σφαίρα του αστυνομικού, ο φοιτητικός σύλλογος Ξάνθης πραγματοποίησε το πρωί πορεία, αν και με ελάχιστη συμμετοχή, διεκδικώντας και πάλι το δικαίωμα στη δουλειά, στην αξιοπρεπή ζωή και στη δημοκρατία. Για μας, ο Δεκέμβρης του 8 ήταν ένα αυθόρμητο ξέσπασμα της νέας γενιάς τότε, όπου η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ήταν σταγόνα στην ουσία που ξεχύλισε το ποτήρι. Τότε, μετά τις πρώτες διαδηλώσεις οργής, ας πούμε, που είχαν ξεσπάσει, το σύνθημα που κυριαρχούσε στις πορείες της νεολαίας σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας ήταν «Δεν θα γίνουμε η γενιά των 700 ευρώ». Τα πρώτα κρούσματα της κρίσης είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται από τότε, οδηγώντας σιγά σιγά τη νέα γενιά στο αδιέξοδο και στην έλλειψη προοπτικής. Έτσι και σήμερα βλέπουμε ότι η επίθεση αυτή που είχε αρχίσει από τότε έχει ενταθεί. Η νέα γενιά ή μεταναστεύει είτε δουλεύει ανασφάλιστη με μισθούς πείνας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, δεν έχει προοπτικές για το μέλλον. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα στους νέους. Αν αναλογιστούμε μάλιστα ότι και η ανεργία φτάνει, έχει αγγίξει το 65%. Εμείς καλούμε όλη τη νέα γενιά, όλη την νεολαία και τον κόσμο της εργασίας να αγωνιστεί όπως και τότε που βγήκε στον δρόμο αυθόρμητα να διεκδικήσει το μέλλον και τη ζωή της, να βγουν τώρα στον δρόμο όλοι οι εργαζόμενοι νεολαία, όποιος πλήττεται από αυτές τις πολιτικές, ώστε να ανατρέψουμε όλοι μαζί αυτές τις πολιτικές και να διώξουμε τα μνημόνια από την Ελλάδα και τη λιτότητα και να μην αφήσουμε κανέναν άλλον να εφαρμόσει τις ίδιες πολιτικές. Με έναν τρόπο η νέα γενιά εξεγέρθηκε, βγήκε ενάντια στα αίτια και στην πολιτική που γεννάει από τη μία τη φτώχεια, την ανεργία και όλα αυτά που περιγράφησαν, ας πούμε, και πριν, και τι θέλουν να είναι στη χειρότερη μοίρα. Από την άλλη, οι μεγαλειώδεις συγκρουσιακές κινητοποιήσεις του Δεκέμβρη από τους πάνω, από αυτούς που είναι ενάντια στο μέλλον της νέας γενιάς, έπρεπε κάπως να απαντηθεί. Από τους τρομονόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στις διαδηλώσεις μέχρι την απαγόρευση ουσιαστικά του δικαιώματος των συνανθρήσεων και τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και των ελευθεριών, έδειξε τι θα ακολουθήσει. Έδειξε, ας πούμε, ότι με την είσοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα θα αυξανόταν η καταστολή ενάντια σε απεργίες, ενάντια σε όλες τις κινητοποίησεις. Ήταν προπομπός το τι γίνεται και τι δείχνανε, ας πούμε, τη διάθεση για τι θα γίνει στις σκουριές στη Χαλκιδική. Όπου ουσιαστικά στον συνάδελφό μας η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταδικαστική. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτο να διώκονται όπως και από το Δεκέμβρη, όπως και σε κάθε κινητοποίηση φοιτητές είτε εργαζόμενοι άνθρωποι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η γενιά του Δεκέμβρη είναι εδώ, αγωνίζεται μέσα από τα συλλογικά της όργανα ενάντια και στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, ενάντια στο σύστημα και στην πολιτική που γεννάει όλα αυτά τα πράγματα, ενάντια, ας πούμε, στην ενεργία και στο μέλλον που τις ετοιμάζουν. Δυστυχώς όμως, 5 χρόνια μετά, οι συνθήκες για την νεολαία έχουν επιδεινωθεί, αφού η γενιά των 700 ευρώ τότε σήμερα έχει μετατραπεί στη γενιά των 400 και κάτω ευρώ και της ανεργίας. Η γενιά που εγκαταλείπει τη χώρα της, αφού το μέλλον της είναι υποθηκευμένο.